Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Διαιρέτου Τριάδος. Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Διαιρέτου Τριάδος. Ο Λουκάς Παπαδήμος και οι 47 υπουργοί και υφυπουργοί της νέας κυβέρνησης ορκίστηκαν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο. Δύο ώρες αργότερα, ο νέος Πρωθυπουργός συγκάλεσε για πρώτη φορά το Υπουργικό Συμβούλιο στη Βουλή. Η σημερινή ορκομοσία είχε μια μεγάλη πρωτιά, καθώς οι δημοσιογράφοι, ακόμη και λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η τελετή, δεν γνώριζαν επισήμως τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης και επιστοποιούσαν τις πληροφορίες τους, βλέποντας τους υπουργούς να φτάνουν στο Προεδρικό Μέγαρο. Από τους πρώτους που πέρασαν την πόρτα του Μεγάρου ήταν οι υπουργοί του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, με εμφανή την ικανοποίηση στα πρόσωπά τους. Μάλιστα, ο Μάκης Βορύδης μπήκε στο Προεδρικό με τη σύζυγο και το παιδί του. Οι περισσότεροι υπουργοί έφτασαν περπατώντας μέχρι την είσοδο του Μεγάρου, ενώ λίγοι ήταν εκείνοι που προτίμησαν τη μετάβασή τους με αυτοκίνητο. Η κυβέρνηση Παπαδήμου έχει δύο αντιπροέδρους, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Θεόδωρο Πάγκαλο. Και ακολουθούν Υπουργός Εσωτερικών ο Τάσος Γιαννίτσης, Αναπληρωτής Υπουργός η Φόφη Γεννηματά, Υφυπουργός Πάρης Κουκουλόπουλος. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Στο Υπουργείο Οικονομικών προστίθεται ως Υφυπουργός ο Ιωάννης Μουρμούρας. Στο Υπουργείο Εξωτερικών Υπουργός είναι ο Σταύρος Δήμας. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Υπουργός είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, Αναπληρωτής Υπουργός είναι ο Γιάννης Ραγκούσης και δεύτερος Αναπληρωτής Υπουργός ο Γιώργος Γεωργίου. Στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προστίθεται ως Υφυπουργός ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν υπάρχει καμία αλλαγή, ενώ στο Υπουργείο Παιδείας προστίθεται ως Αναπληρωτής Υπουργός ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Στο Υπουργείο Υποδομών Υπουργός αναλαμβάνει ο Μάκης Βορύδης. Καμία αλλαγή δεν υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Υγείας, ενώ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προστίθεται ως Υφυπουργός ο Αστέριος Ροντούλης. Αλλαγή δεν υπάρχει επίσης στα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, ενώ στο Υπουργείο Πολιτισμού προστίθεται ως Υφυπουργός ο Πέτρος Αλεβιζάτος. Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Σταυρόπουλος. Ο Γιάννης Τρακούσης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τη μετακίνησή του από Υπουργό σε Αναπληρωτή Υπουργό, δήλωσε: Σε αυτές τις κρίσιμες για τον ελληνικό λαό περιστάσεις, καμία σημασία δεν έχουν τα αξιώματα. Οι χωρίς προϋποθέσεις στήριξη της κυβέρνησης είναι εθνικό καθήκον μας. Από τις 11 το πρωί, αποδέχτηκα αμέσως την πρόταση του Πρωθυπουργού κυρίου Λουκά Παπαδήμου να αναλάβω τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με την ίδια αυτονόητη προθυμία που θα αποδεχόμουν να στηρίξω την κυβέρνηση ως βουλευτής. Λίγη ώρα μετά την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης, ο Γιώργος Παπανδρέου παρέδωσε και τυπικά το Μέγαρο Μαξίμου στον νέο Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του. Κύριε Παπαδήμο, αναλαμβάνεται σε μια πολύ δύσκολη και κρίσιμη στιγμή για τη χώρα. Είμαστε όλοι ενωμένοι, πιστεύω, μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού, στην προσπάθεια αυτή να πετύχει αυτή η κυβέρνηση. Είναι για το καλό των επόμενων γενεών, αλλά και το μεγάλο βάρος που έχει σήμερα ο ελληνικός λαός να το ελαφρύνουμε. Από τη νέα κυβέρνηση αποχωρούν 4 υπουργοί και ένας υφυπουργός. Ο Σταύρος Λαμπρινίδης, ο Πάνος Μπεγλίτης, ο Χάρης Καστανίδης, ο Ηλίας Μόσχιαλος και ο Χρήστος Αϊδόνης. Κύριε Υπουργέ, μας είπετε κύριε Αρβανιτόπουλο. Έχουμε πάρα πολύ. 6 είναι τα κυβερνητικά στελέχη που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Σταύρος Δήμας, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Ιωάννης Μουρμούρας, ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο Δημήτρης Βαρτσόπουλος και ο Πέτρος Αλεβιζάτος. Στο Υπουργείο Εξωτερικών θα έχουμε συνεργασία όλων των κομμάτων, γιατί είναι ειδικά ο τομέας αυτός αυτός που χρειάζεται περισσότερο τα κόμματα να συγκλίνουν και να έχουν απόψεις οι οποίες να ωφελούν το εθνικό συμφέρον. Για πρώτη φορά αναλαμβάνουν υπουργικό χαρτοφυλάκιο 4 βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Ο Μάκης Βορύδης, ο Γιώργος Γεωργίου, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Αστέριος Ροντούλης. Θέλω να ελπίζω ότι σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταπεξέλθουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Νέα πρόσωπα σε αυτή την κυβέρνηση είναι ο Τάσος Γιαννίτσης που αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών και ο δικαστικός Γιώργος Σταυρόπουλος που γίνεται Υπουργός Επικρατείας. Στη θέση του τόσο στην Αντιπροεδρία όσο και στο Υπουργείο Οικονομικών παρέμεινε ο κύριος Βενιζέλος, όμως με αφορμή τη νέα κυβέρνηση μίλησε για μια δεύτερη ευκαιρία που δεν πρέπει να σπαταλήσει η χώρα. Οι προτεραιότητές μας είναι δεδομένες και συζητήθηκαν μεταξύ των πολιτικών κομμάτων που στηρίζουν αυτήν την κυβέρνηση εθνικής ενότητας και ευρείας συνεργασίας. Ένιωσα πολύ πιο ισχυρό στο Eurogroup την περασμένη Δευτέρα, ανακοινώνοντας την ετοιμότητα των κομμάτων να συνεργαστούν. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε ότι δεν έχει κάνει ποτέ κόμμα αντιπολίτευσης.
να αλλάξει κυβέρνηση και πρωθυπουργό στο μέσο της τετραετίας. Αντί να έχουμε άλλα δύο χρόνια κυβέρνηση Παπανδρέου, θα έχουμε σε τρεις μήνες εκλογές. Και το τονίζω, οι απόψεις μας για την πολιτική που εφαρμόζεται παραμένουν. Δεν είναι πουκάμισα οι απόψεις για να τις αλλάζεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης στην Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Λουκά Παπαδήμο. Είμαστε ικανοποιημένοι από τον διορισμό του νέου πρωθυπουργού, καθώς και από τη συνένεση που επιτεύχθηκε στην Ελλάδα μπροστά στην ανάγκη να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Η κυβέρνηση Ομπάμα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον κύριο Παπαδήμο. Πιστεύω ότι οι Έλληνες θα κάνουν όλα όσα έχουν υποσχεθεί, δηλώνει ο πρόεδρος της Κομισιόν. The new Prime Minister, Mr. Papademos, he was Vice President of the European Central Bank. He's an extremely competent and committed European. So I trust that the Greek authorities will now do everything they said they will doing. Η Γερμανία θα υποστηρίξει την Ελλάδα, βεβαιώνει η Γερμανίδα καγκελάριος στον νέο πρωθυπουργό. Πάνω σας έχουμε στηρίξει μεγάλες ελπίδες και μεγάλες προσδοκίες. Η κυβέρνησή σας πρέπει επίσης να προχωρήσει και να εφαρμόσει τις απαραίτητες και αποφασιστικές μεταρρυθμίσεις για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. Αλλά και ο Νικολάς Σαρκοζή συνεχάρει με επιστολή του τον Λουκά Παπαδήμο. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία διακυβεύονται τόσα πολλά, είμαι βέβαιος ότι θα εφαρμόσετε όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε η Ελλάδα να συνεχίσει να εκπληρώνει πλήρως το ρόλο της σε μια Ευρώπη ισχυρή και ενωμένη, πιστή στα ιδεώδη της. Παραμένει το αίτημα για έγγραφες δεσμεύσεις, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, ο οποίος ωστόσο διευκρίνησε. Now that we have a new Prime Minister that would get the support of both parties, I would like to check with our political authorities whether this remains a condition or if the vote, the consensual vote on Mr. Papademos in itself is perceived as a strong support from both parties. Η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της 27ης Οκτωβρίου. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι η Γερμανία δεν θέλει να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Με αρκετά γρήγορες διαδικασίες και πολύ μεγάλη πλειοψηφία, 156 υπέρ και μόλις 12 κατά, η Ιταλική Γερουσία ολοκλήρωσε μια μέρα την ψήφιση των κρίσιμων μεταρρυθμίσεων που ζητούν μήνες τώρα επίμονα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Βρυξέλλες. Da parte del PD c'è così la soddisfazione di poter essere artefici di una soluzione che è quella di cui il paese ha estremo bisogno. Η διαδικασία έλαβε χώρα μετά τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε το σώμα στο νέο μέλος της, τον οικονομολόγο πρώην επίτροπο της Κομισιόν Μάριο Μόντι, που μόλις πριν δύο μέρες χρήστηκε γερουσιαστής διαβίου από τον πρόεδρο της χώρας. Μια κίνηση του Ναπολιτάνου, λένε οι αναλυτές, που είχε στόχο να ανοίξει τον δρόμο στο Μόντι ώστε να αναλάβει άμεσα την πρωθυπουργία. A nome mio personale e di tutta l'Assemblea del Senato, rivolgo a lei, senatore Monti, il più cordiale e caloroso saluto di benvenuto. Είναι questo consesso. Αν και θα προτιμούσε πρόορες εκλογές, ο Μπερλουσκόνη εμφανίζεται τώρα ανοιχτό στην προοπτική μιας προσωρινής κυβέρνησης. Το κόμμα του όμως παραμένει διχασμένο, δεδομένης και της άρνησης της Λέγκας του Βορρά να στηρίξει το Μόντι, με αρκετά μέλη του να τάσσονται υπέρ των πρόορων εκλογών. La Lega non ha nessuna intenzione di appoggiare un governo tecnico, un governo dei poteri forti, per giunta insieme con la sinistra e con l'UDC, che ricordo tutti sono i partiti, gli eredi di quei partiti che negli anni hanno prodotto il nostro debito pubblico.